Μια σχολική εκδρομή στα Ιωάννη φαίνεται πως μετατράπηκε σε εφιάλτη για έναν 15χρονο μαθητή γυμνασίου από το πήλιο. Όπως κατήγγειλε ο πατέρας του μαθητή στο αστυνομικό τμήμα νοτιού πήλιο, ο 15χρονος γιος του έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από συμμαθητές του κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στα Ιωάννη Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας, το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη μετά τα μεσάνυχτα την περασμένη Παρασκευή 6 Απριλίου και όταν οι μαθητές Β και Γ γυμνασίου επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν μαζί με συνοδούς και καθηγητές που συμμετείχαν στην εκδρομή. Όπω κατήγγειλε ο πατέρα στην αστυνομία, ο 15χρονο γιο του, ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από μια έντονη πίεση που αισθάνθηκε από χέρι στον προκτό του και είδε δίπλα και πάνω στο κρεβάτι του τον 15χρονο δράστη και μαθητή της ΓΑΜΑ Γυμνασίου του ίδιου σχολείου να γελάει, ενώ στο άλλο κρεβάτι βρίσκονταν δύο ακόμη μαθητές της ίδιας τάξης και γελούσαν και αυτοί με τις αποτρόπες πράξεις σε βάρος του θύματος. Άμεσα ενημερώθηκε η εισαγγελέα υπηρεσία ανηλίκων καθώς και οι γονείς των ανηλίκων δραστών οι οποίοι και μετέβησαν στο τμήμα ενώ οι τρεις 15χρονοι συνελήφθησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με παραγγελία, η εισαγγελέα δεν συνελήφθησαν οι γονεί των ανηλικών δραστών, ενώ κλείθηκε να εξεταστεί και η διευθύντρια του γυμνασίου. Το θύμα θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.